και της ανήρχολός εκκλίας μητρός αυτού υπάρχον ευαστάζετο, ονετήθουν καθημέραν προς την θύραν του ιερού την λεγωμένην ωραίαν του ετήν ελεημοσύνην παρά των εισπορευωμένων εις το ιερόν. Και ενώ ανήρχοντο οι δύο Απόστολοι να προσευχηθούν, κάποιος άνθρωπος χολός, κουτσός, εκγενετής, υποβασταζόμενος από φίλους ή οικείους, ένα πετίθετο καθημερινά εκεί στην θύρα του ιερού, την κεντρική που ελέγεται ωραία, όπως λέμε εδώ, ωραία πύλη, να ζητάει ελεημοσύνη από εκείνους οι οποίοι εισήρχοντο για να προσευχηθούν εις τον ναόν. Και έτσι. Και βέβαια αναπήρου όχι χολού μόνο, κάθε μορφής αναπηρία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σε κάποιο μέλος ή μέλη του σώματός του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί ένας άνθρωπος γεννήθηκε έτσι. Δεν έχουμε όμως το δικαίωμα να χαρακτηρίζουμε την περίπτωση ως κατάσταση αμαρτίας γονέων ή άλλους βαρύς χαρακτηρισμούς τους οποίους μπορούμε να δώσουμε. Ότι ποιος ξέρει οι γονείς τι έκαναν ή κάποιοι πρόγονοι τι έκαναν και το παιδί αυτό γεννήθηκε ανάπηρο. Μην το λέμε ποτέ αυτό. Μην ξεχνάτε ότι όταν συνήντησε ο Κύριος με τους μαθητάς του εκείνον τον εκγενετής τυφλών στα Ιεροσόλυμα, είπαν οι μαθητές, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του? Μα πώς αμάρτησε αυτός αφού γεννήθηκε τυφλός? Υπήρχε μέσα σε εκείνη τη σχολαστική ερμηνεία των ραβίνων η αντίληψη ότι το έμβριο αρχίζει να αμαρτάνει από τα σπλάχνα της μάνας του. Τι σχολαστικό της, τι φοβερό πράγμα. Και αν επιτέλους δεν αμάρτησε αυτός, μήπως οι γονείς του? Και ο Κύριος απήντησε, ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Αυτό συνέβη για τη δόξα του Θεού. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουμε αναπηρίες ή μία, ξέρω εγώ, καθυστέρηση σε ένα παιδί να μην έχει ίσως ανεπτυγμένη την νοητικότητά του ή ό,τι άλλο. Μη πούμε ποιος έφταξε, μη το πούμε. Θα δικήσουμε. Ο Θεός το επιτρέπει να είναι έτσι. Το γιατί το ξέρει εκείνος. Μπορεί ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο να θέλει να τον σώσει, μη έχουν πολλήν επίγνωση της καταστασιός του ή μη δυνάμενος να πάει στην αμαρτία. Θα μου πείτε αναγκαστικά. Δεν ξέρουμε, αγαπητοί μου, τις βουλές του Θεού δεν τις ξέρουμε. Ένα μόνο. Δεν πρέπει ποτέ να χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο ανάπηρον που βλέπουμε στο δρόμο, που γεννήθηκε έτσι ο άνθρωπος αυτός. Πολύ δε παραπάνω, τι να το πω? Να πω να κοροϊδέψουμε? Να φυλάξει ο Θεός. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, μη συγχαθείς άνθρωπον όταν έχει αρρώστια, μη κοροϊδέψεις άνθρωπο άμα έχει αναπηρία, διότι και εσύ σάρκα περίκησε. Φοράς σάρκα, δεν ξέρεις τι μπορείς να πάθεις, και τότε να πάθεις εκείνο το οποίο ήδη έχεις κοροϊδέψει. Πάντως το θέμα είναι ότι κανείς δεν ξέρει τα έργα του Θεού, αγαπητοί μου, γιατί ο Θεός επιτρέπει να είναι εκείνο ή εκείνο.